Γεια σας φίλοι και φίλες. Άλλη μια εκπομπή για το ΚΕΦΕ. Το ΚΕΦΕ, αυτό το σωματείο το που φέρει το όνομα και που σε λίγο θα είναι παρελθόν κέντρο φιλοσοφικών ερευνών και δεν συμμαζεύεται. Το φιλοσοφικό κέντρο που κάθε άλλο είχε σκοπό να ασχοληθεί με τη φιλοσοφία πέρα από κάποιες ψευτοεκδόσεις ενός ημίτρελου, του ημίτρελου, του Χάρμπαρτ, του ιδρυτού τους. Σελίδες οι οποίες φτιάχνουν στα νιάτα μόνο δρόμο ντροπής και μόνο δρόμο ψευτοαπελπισίας ή ψευτοχαράς. Πριν όμως ξεκινήσω, έχοντας μπροστά μου, όπως είχα υποσχεθεί, για να αναλύσω το πόρισμα του ήρωα, επιμένω του ήρωα εισαγγελέα κυρίου Ιωάννη Αγγελή, πόρισμα αναφορά καταπέλτης προς τον προϊστάμενο της εισαγγελίας, αναμένεται άλλωστε και δικαστικός η διάλυση του ΚΕΦΕ, δεν μπορεί να αντέξει η στην ελληνική πραγματικότητα, όπως δεν μπορεί να αντέξει και στην γαλλική πραγματικότητα. Αυτή τη στιγμή στη Λιόν εξελίσσεται μια πολύ μεγάλη δίκη και εκεί ο μεγάλος δικαστής, ο εθνικός τους δικαστής θα έλεγα, ο Ζορζ Φενέκ, τους έχει πάρει από κοντά και κατηγορούνται για ανθρωποκτονίες, εγκλήματα, πλαστογραφίες, απάτες, κατά συρροήν. Θα ήθελα να δώσω μια απάντηση σε όσους επιχείρησαν αυτές τις ημέρες και ειδικά στον αδέσμευτο και στο φίλο μου τον κύριο Ντάσκα. Μια και είναι δικηγόρος, καλό είναι να μάθει να διαβάζει κάποια έγγραφα και να μην παραπλανά τους αναγνώσεις του ως προς εκείνους οι οποίοι ξεκίνησαν την όλη υπόθεση για το ΚΕΦΕ. Έγραψε ο κύριος Ντάσκας ότι κάποιος Αποστολόπλος, λέει, έφερε το φως, το φως δημοσιότητας με κάποια μήνυσή του. Ο εισαγγελέας, ο κύριος Αγγελής, για να εξηγούμεθα, γιατί εγώ βγαίνω ενωπιόν σας χωρίς να μπαίνω στο στούντιο, εγώ δεν βάζω μακιγιάζ, ούτε φτιάγνομαι. Όπως έρχομαι από την εφημερίδα ή όπως έρχομαι από πάνω που δουλεύω, κατεβαίνω στο στούντιο. Δεν γουστάρω φτιασιδώματα και δεν γουστάρω καλοπίσματα και δεν είναι κανείς πίσω μου, ούτε αρχισυντάκτες, ούτε ακουστικά φορά, ούτε τίποτα. Εγώ πορεύτηκα ως την ώρα στη δημοσιογραφική μου καριέρα 40 χρόνια και αν πω ότι από τότε που έβγαλα την πρώτη μου εφημερίδα μαθητή στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Τρίπολης 6 ετών, μπορώ να πω ότι είμαι 50 χρόνια στο επάγγελμα, πορεύτηκα με το κεφάλι όρθιο, με λάθη ίσως, πολλά λάθη, αλλά φρόντισα αυτά τα λάθη να είναι ωραία. Λοιπόν, ο εισαγγελέας κύριος Ιωάννης Αγγελής γράφει στην πρώτη σελίδα της αναφοράς του ότι είναι χαρακτηριστικό ότι για να εξαναγκάσουν την πολιτεία να ερευνήσει την υπόθεση αυτή, οι αμέσως ενδιαφερόμενοι, δηλαδή οι γονείς ή άλλοι οικείοι των ατόμων που είχαν εμπλακεί στην οργάνωση αυτή, κατέφυγαν στο ιδιωτικό τηλεοπτικό σταθμό Τηλετώρα, ο ιδιοκτήτης του οποίου εκδίδηκε την ημερήσια εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Έτσι, η συγκεκριμένη προκαταρτική εξέταση διατάχθηκε αυτεπαγγέλτος ύστερα από το πρωτοσέλιδο τίτλο «Ζητήστε κύριε εισαγγελέφ τον φάκελο ΚΕΦΕ» της 12ης Μαΐου 1995 της παραπάνω εφημερίδος. Λοιπόν, η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα και ο τηλεοπτικός σταθμός Τηλετώρα έδωσαν τον αγώνα, έδωσαν την αρχή του αγώνα, διότι εμείς η Ελεύθερη Ώρα, μικρή εφημερίδα, το μικρή εντός εισαγωγικών, μικρή γιατί θέλετε εσείς οι οποίοι ενδιαφέρεστε για την Ορθοδοξία και τον Ελληνισμό να μην αγοράζετε τις μικρές, επιμένω σε εισαγωγικά μικρές εφημερίδες, την Ελεύθερη Ώρα, την Εστία, αλλά σας αρέσουν οι χοντρές εφημερίδες, οι οποίες βεβαίως έχουν και τις γυμνάστους, έχουν και τις ξεβράκωτες, έχουν και τις βυζούδες και έχουν και τις πίσω σελίδες όπου μπορεί η νεολαία να παίρνει κάποια πονηρά τηλέφωνα. Και εκεί βέβαια πάλι πρωτοστατήσαμε με αναφορά στον εισαγγελέα του Αρειοπάγου
και έχει υπάρξει μια κατάργηση, αλλά τα καλά τα παλικάρια στη δημοσιογραφία έχουν βρει άλλους τρόπους για τα πονηρά τηλέφωνα. Και έτσι λοιπόν οι εφημερίδες, η Ελεύθερη Ώρα επιμένω, και η Εστία να έχουν μικρές κυκλοφορίες, μόνο και μόνο διότι δεν είναι ούτε παχές, ούτε πολύχρωμες, ούτε έχουν ξεβράκοντες και όλα τα άλλα τα οποία τέρπουν ίσως και τις χριστιανικές σας συνειδήσεις. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η αλήθεια και μη μας κακοφαίνετε. Εμείς είμαστε μόνο να μπαίνουμε μπροστά σε αγώνες, να μπαίνουμε μπροστά σε εθνικούς αγώνες, να τρέχουμε σε εθνικά μνημόσυνα, να διοργανώνουμε τελετές, να φτιάχνουμε αγώνες για να έρχονται κάποιοι μεγάλοι να τους καρπούνται. Αυτό όμως δεν μας συγκινεί. Εγώ έχω δηλώσει κατ' επανάληψη ότι δεν είμαι κομπότρυπα για κανένα στο κουμπί. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Δεν έχουμε με κανένα κόμμα καμία συναλλαγή. Δεν περνάμε από κανένας κερατά το ταμείο. Δεν μας ενδιαφέρει κανείς. Κάνουμε τη δουλειά μας. Και έτσι κάναμε και με το ΚΕΦΕ. Παρά τις προτάσεις και παρά τις απειλές. Διότι αυτή τη στιγμή, φίλοι και φίλες, το όνομά μου, Γρηγόρης Μιχαλόπλος, και του κυρίου Ρίζου, αλλά εγώ ειδικά ως Γρηγόρης Μιχαλόπλος, έχω δοθεί σε όλη την ανθρωπότητα μετά φωτογραφίας ότι αποτελώ το μεγαλύτερο εχθρό της αντολογίας στην ανθρωπότητα. Διότι εδώ την Ελλάδα την ήθελαν πολύ αυτοί, διότι είμαστε ένας λαός εύπιστος, ένας λαός αφελής πολλές φορές, ένας λαός ο οποίος πειθόμεθα, και ενώ έχουμε, επανέλαβα και στην προηγούμενη εκπομπή, την ωραιότερη ίσως, μα την ωραιότερη θρησκεία, την Ορθοδοξία και το Ευαγγέλιο, όπου λύνονται όλα τα προβλήματα, μα όλα τα προβλήματα, καταφεύγουμε κάθε τόσο σε διάφορα φιλοσοφικά συστήματα, απατηλά φιλοσοφικά συστήματα, διότι αν ήταν ένα σωστό φιλοσοφικό σύστημα, αν ήταν κάποιοι οι οποίοι μαζευόντουσαν να αναλύσουν τον Σοκράτη, να μιλήσουν για τον Πλάτωνα, να μιλήσουν για τον Αριστοτέλη, να μιλήσουν για τον Πυθαγόρα, να μιλήσουν για τους φιλοσόφους, θα λέγαμε σας βγάζουμε το καπέλο. Διότι και ο χριστιανισμός, ο ελληνισμός είναι μια συνέχεια εκείνης των φιλοσοφικών ιδεών, όπου εδώ διδάχθηκε ο άγνωστος Θεός και από εδώ ξεκίνησαν όλα τα νάματα για να συνεχίσει η φιλοσοφία, η οποία προχώρησε μαζί. Ο ελληνισμός προχώρησε μαζί με το Ευαγγέλιο και τη διδασκαλία του Χριστού. Λοιπόν, αυτή ήταν μια εξήγηση την οποία κάνω, ότι εμείς δεν φοβούμεθα, δεν ενδιαφερόμεθα ούτε για τις απειλές. Να σας πω ότι είναι χιλιάδες τα τηλέφωνα, να σταματήσουμε, δεν ξέρω από πού είναι. Δεν μιλάω ότι είναι από το ΚΕΦΕ, από τους ανθρώπους. Αλλά δεν είναι μόνο το ΚΕΦΕ, εδώ είναι 150-200 αιρέσεις. Κάθε ένας μάγκας, κάθε ένας ξύπνιος, κάποιοι άλλοι που θέλουν να ξεπλύνουν κάποια χρήματα, στείλουν και ένα μαγαζί και αρχίζουν να κάνουν κάποιες διδασκαλίες. Σε αυτούς, εδώ αυτός ο σταθμός χάλασε τη μανέστρα, έκοψε η σούπα για πολλούς, και όπως κινήθηκε ο εισαγγελέας για το ΚΕΦΕ, εμείς προχωράμε και στις άλλες αιρέσεις και θα συνεχίσουμε αυτές τις εκπομπές για να φτάσει ο εισαγγελέας σε όλες αυτές τις αιρέσεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται και εσάς και τα παιδιά σας. Έχουν αυτό το πόρισμα του κυρίου Αγγελή, του κυρίου Ιωάννη Αγγελή, βασίζεται σε 1104 φακέλους, όπου ο εισαγγελεύς επήρε από τα γραφεία του ΚΕΦΕ. Δεν περίμενε το ΚΕΦΕ ποτέ ότι ένα πρωί θα πήγαινε ο εισαγγελέας εκεί με την ασφάλεια και θα έκανε κατάσχεση των εγγράφων. Και έτσι δεν είχαν λάβει κανένα, μα κανένα προστατευτικό. Δεν είχαν καμία πρόνοια να κρύψουν κάποια χαρτιά, και έτσι ο κύριος Αγγελής επήρε στα χέρια του ολόκληρη τη δομή του ΚΕΦΕ, τις διασυνδέσεις του, τα πρόσωπα τα οποία κινούνται γύρω από αυτά, από αυτόν τον οργανισμό, και γενικά όλο τον προγραμματισμό του. Σας είπα ότι θα αναλύσω ένα-ένα τα μέρη
αυτής της αναφοράς του αγγελέως. Και αρχίζω από το πρώτο μέρος, από το πρόστιχο, από το αλήτικο μέρος, από το βάρβαρο μέρος της σκέψεως των ανθρώπων του Κέφε. Διαβάζω ακριβώς ό,τι λέει ο εισαγγελεύς κύριος Ιωάννης Αγγελής. Το Κέφε πλησιάζει με πλάγιο τρόπο ανυποψίαστα νεαρής ηλικίας κατά κανόνα και ανηλίκους άτομα, τα οποία και χρησιμοποιεί προς εκπλήρωση των ουσιαστικά απροσδιορίστων ακόμη πλην του οικονομικού και θρησκευτικού σκοπών του. Ειδικότερα μετά τη συμπλήρωση του τεστ Οξφόρδης, μέσα στις 200 ερωτήσεις εντοπίζεται ποια συγκεκριμένα άτομα είναι μετρίου πνευματικού επίπεδου, ευκολόφιστα και με προβλήματα. Φίλοι και φίλες, το προσέξατε? Για να πετύχει πέρα από το οικονομικό, όπου μπορεί να τους βάλει το χέρι εύκολα στην τσέπη, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει κανονικό μυαλό, δεν παίρνει τις πολλές τροφές όπως λέει ο λαός, εύκολα δίνει και χρήματα, εύκολα πουλάει και τη μητέρα του, εύκολα πουλάει και τον πατέρα του, εύκολα πουλάει και τη ραπτομηχανή της μάνας του, προκειμένου να εξασφαλίσει άλλοτε την ηρωίνη του και άλλοτε την πνευματική ηρωίνη. Διότι εδώ πρόκειται περί πνευματικής ηρωίνης. Μέσα στις 200 ερωτήσεις, ένα τεστ της Οξφόρδης, έτσι το λένε, εντοπίζεται ποια συγκεκριμένα άτομα είναι μετρίου πνευματικού επίπεδου. Δηλαδή, φίλοι και φίλες, πηγαίνουν εκεί και προσπαθούν να βρουν τους βλάκες. Προσπαθούν τα παιδιά σας, προσπαθούν ανθρώπους της οικογένειάς σας και της οικογένειάς μας γενικότερα μιλάω, για να βρουν ποιοι είναι οι βλάκες μετρίου πνευματικού επίπεδου. Ευκολόπιστα τα άτομα αυτά και με προβλήματα. Στη συνέχεια, με το πρόσχημα της αναπτύξεως της προσωπικότητάς των και της πνευματικής τους καλλιέργειας, παραδίδουν σε αυτούς έναντι ικανής αμοιβής. Προσέξτε, φίλοι και φίλες, δεν ομιλεί ο Μιχαλόπουλος. Ο Μιχαλόπουλος απλώς αναλύει το πόρισμα αναφορά του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, ενός αγγελέα που δεν λογάριασε ούτε απειλές, ούτε τηλεφωνήματα, ούτε προϊσταμένους, ούτε υφισταμένους, ούτε κατιούσες, ούτε ανιούσες, ούτε στρατάρχες, ούτε ιεράρχες, τίποτα. Εγώ πήγα δύο φορές και κατέθεσα, είναι ένα όμορφο λεβεντόπεδο μέχρι εκεί πάνω, δεν λογαριάζει τίποτα, μα τίποτα, μα τίποτα. Και όταν τον πίεζα να παραδώσει και να φύγει και να κάνει, γιατί τον διώξανε, πήγε στη Χαλκίδα βέβαια με μετάθεση, καθότανε μέχρι το βράδυ στις 1 και στις 2 στο γραφείο του για να τελειώσει την ιστορία αυτή, για να φτάσουμε μέχρι σημείο το Κέφε να τον παρακολουθεί όπως θα δείτε παρακάτω και να του ετοιμάζει δουλειές, όπως παρακολουθούσε και τον κύριο Έβερτ. Και απορώ πως ο δικηγόρος, ο κύριος Χρήστος Φίσας, ο οποίος εμπλέκεται εδώ πέρα σε αυτήν την υπόθεση, ο αγαπητός μου δικηγόρος κύριος Φίσας εμπλέκεται, τον κατηγορούν για απάτη, τον κατηγορούν για παραχάραξη δημοσίων εγγράφων μαζί με κάποιον Παρίσι που έχει κάποια θέατρα εκεί στο Περοκέ και κάνει συνεργείο, και δεν αντιδρούν, δεν μιλούν, όπως δεν ομιλούν από τις σχολές Δούκα, όπου εμπλέκονται μέσα στο πόρισμα, όπως δεν ομιλούν από τις σχολές του Ζηρίδη, οι οποίες εμπλέκονται μέσα στο πόρισμα, όπως δεν ομιλεί ο κ. Χατζηφώτης, ο λαλίστατος κ. Χατζηφώτης, ο οποίος δεν έχει αφήσει κανάλια, κανάλια, όπου βρίσκει μικρόφωνο το αρπάζει, λες είναι καλαμπούτι κυρινό, και δεν έχει βγει ο κ. Χατζηφώτης να πει, όταν τον εμπλέκουν μέσα, ότι ήταν εκείνος ο σύνδεσμος ο οποίος θα έπαιρνε στοιχεία από το Κέφε για να τα πάει στην
Αρχιεπισκοπή στους συνοδικούς. Στη συνέχεια, με το πρόσχημα της αναπτύξεως, λέει ο Εισαγγελεύς, της προσωπικότητάς των και της πνευματικής των καλλιέργειας, παραδίδουν σε αυτούς έναντι ικανής αμοιβής. Πληρώνουν τα παιδιά, πληρώνετε γονείς, πληρώνουμε αυτούς τους γκάγκστερ, τους αλήτες, τους πληρώνουμε κιόλας για να μας παρακολουθούν, για να παρακολουθούν εισαγγελείς, για να παρακολουθούν πολιτικούς, για να παρακολουθούν πολιτικά θέματα, για τη Σβωνία, Ερζεγοβίνη, Αιγαίο. Είναι άνθρωποι υπηρεσιών μυστικών και είχαν και συνεργασία με τη δική μας την ΕΥΠ εδώ πέρα. Σε πολλούς τομείς θα τα δείτε αυτά. Έχουν φτάσει να καρφώσουνε μέχρι να καρφώνε μέχρι εισαγγελείς, λέει μέσα. Ο εισαγγελεύς αγγελής λέει ότι με κάρφωσε συναδελφός μου εισαγγελέας. Και έχω κάνει ειδική αναφορά στον Αρειοπάγο. Γυναίκα εισαγγελεύς εκάρφωσε τον κύριο Αγγελή και έχει κάνει ειδική αναφορά στον Αρειοπάγο. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει το ΚΕΦΕ. Καταλαβαίνετε που μας πάνε. Καταλαβαίνετε τι ετοιμάζουν όλοι αυτοί. Τι σχέδιο είναι, από πού ξεκινάει για τον τόπο. Γι' αυτό λυσάξανε αντίον μου, γι' αυτό με απειλούνε. Παραδίδουν σε αυτούς έναντι ικανής αμοιβής διάφορα μαθήματα ή σεμινάρια, όπως είναι το On-Auditing, σεμινάριο βιβλίου, ένα εργαστήριο διανοητικής, σεμινάριο πρόθεση και θετικό postulated, σεμινάριο για τη μελέτη, σεμινάριο επίγνωσης και σκέψης, δίκηση μέσων στατιστικών, κατάσταση επιβίωσης, πώς να εξισορροπήσετε τους τομείς της ζωής σας. Παίρνουν τους βλάκες και τους κάνουν αυτά τα σεμινάρια. Αν είναι δυνατόν, πρόσωπα, όπως λένε παραπάνω, ευκολόπιστα και με προβλήματα και με τρίου πνευματικού επίπεδου, να τους κάνουν σεμινάρια για δίκηση στατιστικών και επιβίωση και να εξισορροπήσουν τους τομείς ζωής τους. Προς επίρρευση το παραπάνω, ότι δηλαδή το ΚΕΦΕ πλησιάζει με τρίου διανοητικού επίπεδου και ευκολόπιστα άτομα, αρκεί να αναφερθεί η περίπτωση των πρώην μελών του ΚΕΦΕ Μάρκου Καπίρη και Αντωνίου Μποσνακούδη, για τις οποίες γίνεται λόγος παρακάτω, οι οποίοι εκδιώχθησαν από το ΚΕΦΕ διότι οι υπεύθυνοι αντιλήφθησαν ότι αυτοί με τις ερωτήσεις του μπορούσαν να γίνουν επικίνδυνοι για την οργάνωση. Και όταν λοιπόν ξεπηδάει κάποιος έξυπνος, κάποιος ο οποίος δεν σκίζει χιλιάρικα, όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Χρήστος ο Φρίγκελης, όταν του έλεγα μα αυτός είναι τρελός και μου έλεγε χιλιάρικα σκίζει Μιχαλόπλε. άμα δεν σκίζει χιλιάρικα δεν είναι τρελός. Όταν λοιπόν παρουσιάστηκαν αυτές οι 2-3 περιπτώσεις, χραπ, να τους διαγράψουμε, διότι θα κάνουν κακό εις το ΚΕΦΕ. Εκτός από τη διανομή του τεστ προσωπικότητας, το οποίο μοιράζεται από αυτούς που έχουν υπογράψει συμφωνητικό παροχής εθελοντικής εργασίας, προσέξτε, υπογράφουν και συμφωνητικό παροχής εθελοντικής εργασίας. Για την προσέλκυση μελών το ΚΕΦΕ εκδίδει ανακοινώσεις, οποίες φαίνεται ότι μπορεί να χορηγήσει εργασία έναντι αμοιβή σε ανέργους. Ενδεικτικώς αναφέρεται το έντυπο που εξαγγέλει ότι αντιγραφή κατά λέξη. Θέλεις να απασχόληση. Το Κέντρο Εφημερωμένης Φιλοσοφίας δέχεται αιτήσεις από άτομα. Με τον παραπλανητικό αυτό τρόπο, ότι δηλαδή πρόκειται να βρουν εργασία, μπλέκαν στα γραγράζα του ΚΕΦΕ ο Εμμανουήλ Γρηγοράκης. Βλέπετε από τον 19-96 ένορχη καταθεσή του Βασιλική Γρηγοράκη, θα τα φτάσουμε και αυτά, καθώς και η Θεοδόρα Αποστολοπούλου βλέπε ένορχη κατάθεση Ανδρέα Αποστολόπουλου. Άξιος προσοχής, αλλά ταυτόχρονα επικίνδυνος είναι ο τρόπος με τον οποίο το ΚΕΦΕ πλησιάζει, συνεχίζει ο εισαγγελέας, νεαρέα άτομα, ανηλίκους ή ακόμα και παιδιά των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Προσέξτε, μέσα σε σχολεία υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι του ΚΕΦΕ. Ήδη έχω κάνει σήμερα κιόλας μία αναφορά στον κύριο Αρσένη, για να δείτε το θέμα και στα σχολεία.
μέσα ακόμη στα δημοτικά. Πάνε αυτές τις τρυφερές ψυχές των 8, των 10, των 12 χρονών να τις δηλητηριάσουν. Συγκεκριμένα έχει τοποθετήσει μέλη του ή άτομα που επηρεάζει κατά κανόνα σαν εντεολόγους σε θέσεις κλειδιά της ιδιωτικής αλλά και της δημόσιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αλλιεύουν και αποστέλουν άτομα στο ΚΕΦΕ, ενδεικτικώς αναφέρονται οι παρακάτω περιπτώσεις. Περίπτωση των οδείων Νίκος Σκαλκότας, Αγίας Λαύρας 78-95. Ο διευθυντής των παραπάνων οδείων Γεώργιος Παζαΐτης, όπως προκύπτει από τα υπάρχοντα στη δικογραφία έγγραφα, υπό την ιδιότητά του ως αεντολόγος έχει εισάγει τη στάνταρ διαχειριστική τεχνολογία του Ρον Χάμπαρτ στα παραπάνω οδεία. Ο παραπάνω Γεώργιος Παζαΐτης, ο εισαγγελέας πάντα, πιέζεται να προσλάβει καθηγητές αεντολόγους στα οδεία του. Ενδεικτικώς αναφέρεται η περίπτωση της προσλήψεως ως καθηγητή πιάνου ή θεωρητικών του ελεήμων από βασιλείου. Αναφορά γνώσης ελεήμων από βασιλείου προς το ΚΕΦΕ με υπογραφή K30. Επίσης πιέζεται να βάλει το προσωπικό του οδείου σε κύκλο ΤΑΔΕ. Αναφορά πάλι προς κέντρον και όπως είπε ο ίδιος, είτε όσοι καθηγητές του οδείου του ανήκουν στο ΚΕΦΕ, προσπαθούν να οθήσουν το προσωπικό των οδείων προς τη αντιολογία και το ΚΕΦΕ. Επιπλέον δε κάθε τι που συμβαίνει μέσα στα συγκεκριμένα οδεία γνωστοποιούνται στο ΚΕΦΕ με τις λεγόμενες αναφορές γνώσης. Όπως βλέπετε και στα δημοτικά και στα οδεία και όπως πάμε θα έχουμε και στα νεκροταφεία και στα μπουζουξίδικα και στα μπορντέλα και παντού θα έχουμε και ένα σαϊντολόγο πλέον ο οποίος θα ρυθμίζει τη ζωή μας. Και εμείς εδώ πέρα βρέχει η εκκλησία μετά το θάνατο του αημνίστου, του μακαριστού, του Άγιου αυτού ανθρώπου, του Αλεβιζόπουλου, ο οποίος δουφικιζόταν ψυχικά καθημερινώς από δάφτους, από αυτά τα λιταριά, να του βρουν στοιχεία, να του κάνει εκείνο, να του κάνει το άλλο. Δεν κινείται τίποτα. Τέλειωσε η ιστορία. Και όταν εμείς προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να φτιάξουμε αυτό το κέντρο, τον αγώνα που κάνουμε, τον αντιαιρετικό, και που σας είπα και πάλι και το λέω και πάλι, δεν κάνετε τίποτα, ολολόγια είμαστε, λόγια χοντρά. Είπαμε, ανοίξαμε ένα λογαριασμό, τον βγάλαμε 200 φορές εδώ πέρα, δεν προχώρησε ο λογαριασμός. Είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε και αυτό το μήνα και να καλέσουμε να σας δώσουμε τα χρήματά σας όσοι κατέθεσα, τις 5, τις 10, τις 20, τις 8 δραγμές. Δεν βγαίνει έτσι ο αγώνας, γιατί εμείς ονειρευόμαστε, θέλαμε να κάνουμε κάτι το καλό. Να κάνουμε σωστά γραφεία, σωστές εκδόσεις, να γυρίζαμε όλη την Ελλάδα, διότι εδώ φίλοι και φίλες δεν πρόκειται περί μιας οργανώσεως, μιας αιρέσεως, η οποία λέει ας πούμε ότι ξέρετε εμένα δεν μ' αρέσει ο Άγγελος διότι δεν έχουμε δει ακόμη αγγέλους ή εμάς δεν μας αρέσουν οι Άγιοι ή εμάς δεν μας αρέσει η μύτη του Χριστού όπως τη φτιάχνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία ή δεν μας αρέσουν τα φρύδια του Χριστού γιατί έτσι τα φτιάχνεται στη Βυζαντινή Αγιογραφία. Εδώ πρόκειται περί εθνικής συμφοράς. Το ΚΕΦΕ είναι όργανον ξένων δυνάμεων. Το ΚΕΦΕ ξεκινάει και η σαντολογία γενικότερα ξεκινάει με άλλους σκοπούς. Προσέχτε, διότι εμείς ζητήσαμε τη βοήθειά σας. Βοηθήστε αν θέλετε να το στήσουμε αυτό το κέντρο. Θα είναι δικό σας. Θα είναι όλων μας. Θα είναι όλων μας για τον αγώνα. Για τον αγώνα, διότι εδώ πέρα, όπως βλέπετε, δεν θα έχουμε σε λίγο ούτε ιδιωτική ζωή, ούτε σχολεία, ούτε οδεία, ούτε άλλες ιστορίες. Εδώ πλέον μπαίνουμε σε άλλες καταστάσεις. Καμία οργάνωση, εδώ είναι Γκέμπελς, αλλά ούτε και ο Γκέμπελς ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Εδώ ασχολούνται με όλα τα πράγματα, εδώ ασχολούνται με τα πάντα. Όταν φτάνει το λεγόμενο κέντρο φιλοσοφικών ερευνών, όταν φτάνει μια φιλοσοφική κατάσταση, ένα σωματείο το οποίο ιδρύθηκε για φιλοσοφικούς σκοπούς να παρακολουθεί το αυτοκίνητο, τη Mercedes του κυρίου Έβερτ, να παρακολουθεί τον κύριο Φίσα, να παρακολουθεί εκεί κάποιο Μπαρίσι ο οποίος πως άλλαζε τους αριθμούς,
να παρακολουθεί άλλες καταστάσεις, να παρακολουθεί τον Μιχαλόπουλο. Όταν εφτάσαμε τώρα πλέον αυτό το φιλοσοφικό κέντρο, το λεγόμενο φιλοσοφικό κέντρο εντός εισαγωγικών, να έχει και ίδιους μέσα στις τάξεις του ανθρώπους εισαγγελείς για να καρφώνουν άλλους εισαγγελείς, καταλαβαίνετε ότι το κακό δεν είναι μικρό. Έχει προχωρήσει η ζημιά. Προσέχτε καλά, έχει προχωρήσει η ζημιά. Έχουν χαθεί δεκάδες παιδιά. Θα χαθεί δεκάδες υπολήψεις. Έχουν χαθεί δεκάδες κορίτσα. Εδώ έχουν έρθει μανάδες. Έχετε παρακολουθήσει άλλες εκπομπές. Έχουν έρθει παιδιά, έχουν έρθει μανάδες, αδέρφια και κλαίγανε. Έρχονται κάθε μέρα απάνω. Έρχονται απάνω στο γραφείο μου, είτε εδώ στην ελεύθερη ώρα. Και πέφτουν απάνω μου και λέει σώστε μας. Τι να κάνω εγώ να σας. Εγώ τι μπορώ να κάνω πέρα από τι έκανα. Και να αποτελώ σήμερα των μεγαλύτερων εχθρών σε παγκόσμια κλίμακα. Σε παγκόσμια κλίμακα. Παρακολουθούν τη ζωή μου, παρακολουθούν τηλέφωνα, παρακολουθούν κόλπα. Με απασχολεί εμένα. Εγώ το μόνο το που πουλάω στη ζωή μου δεν είναι ούτε ηρωίνη, ούτε σωματεμπορία, ούτε άλλες καταστάσεις. Πουλάω λεβεδιά. Αν η λεβεδιά, ας πούμε, είναι επιλείψιμος, είναι μια ιστορία την οποία μπορεί να τη βρει ο καθένας μας. Προσέξτε, διότι τα πράγματα έχουν προχωρήσει, επαναλαμβάνω, από το δημοτικό σχολείο. Το δημοτικό σχολείο. Και ζούμε σε εποχή καθαρός δημοκρατίας, ζούμε σε εποχή προοδευτικής κυβερνήσεως και βγαίνει ένας νεαρός αγγελέας και ομιλεί και τα λέει ξεκάθαρα ο αγγελής. Προσέχτε καλά. Κινδυνεύουν τα παιδιά σας και δεν κινδυνεύουν τα μεγάλα παιδιά. Από το δημοτικό ακούσατε, εκεί που τα στέλνουν τα παιδιά να μάθουν πιάνο, βιολί, φυσαρμόνικα, ξέρω εγώ, ακορντεόν, τους περνάνε και τα μηνύματα. Και σε λίγο θα έχετε μέσα στο σπίτι σας επαναστατημένους χωρίς αιτία. Αιτία βέβαια θα υπάρχει. Θα υπάρχουν στα μηνύματα της αντολογίας. Σε εκείνα τα ωραία λόγια, σε εκείνα τα συνθήματα, τα ωραία, τα πάρα πολύ ωραία συνθήματα, αλλά τα οποία είναι γεμάτα δηλητήριο και άρνηση. Το απόσταγμα τελικά είναι πάρα πολύ φαρμακερό. Η περίπτωση του αξιωματούχου του ΚΕΦΕ, εκτελεστικός διευθυντής σε διεθνούς αισθητικής Ελλάδος, μουσικού σχεδιαστή Κωνσταντίνου Τριανταφύλου, ο παραπάνω ο οποίος μεταξύ των άλλων είναι και επί σειρά ετών καθηγητής μουσικής στα Οδεία Καλκώτα. Συνεχίζει η ιστορία στα Οδεία. Περιμένουμε τις απαντήσεις. Εγώ λέω, δεν λέω τίποτα. Εγώ περιμένω τον κύριο Σκαλκώτα, ποιος αν ζει, αν δεν υπάρχει, όποιος είναι εκεί στο Οδείο, δεν με απασχολεί. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με μουσικές ιδιαίτερα. Λοιπόν, να πάρουν μία απάντηση, να πάρουν, μας δώσουν μία απάντηση. Τι συμβαίνει? Προσπάθεια εισαγωγής της αντολογίας ως μάθημα στα δημόσια σχολεία. Από το ΚΕΦ έγιναν προσπάθειες χωρίς όμως να είναι γνωστά τα αποτελεσματά των, να εισαχθεί σαν αντιολογία ως μάθημα στα δημόσια σχολεία. Αυτό σαφέστατα συνάγεται με τον υπαριθμό 1878 έγγραφο, σύμφωνο με το οποίο αντιγραφεί κατά λέξη από το Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος, κωδικό και όνομα και όλες αυτές τις τρίχες, συνάντησε έναν υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Υπουργείου Παιδείας. Προσέχετε, συναντήθηκε στέλεχος του ΚΕΦΕ με υψηλό βαθμό αξιωματούχο του Υπουργείου Παιδείας, στον οποίο παρουσιάστηκαν οι δραστηριότητες του ΚΕΦΕ, της αντιολογίας. Ο υψηλό βαθμός αξιωματούχος ενδιαφέρθηκε πολύ να δοθεί στα σχολεία το βιβλίο «Ο δρόμος προς την ευτυχία» και επίσης να εισαχθεί η τεχνολογία μελέτης στα σχολεία. Έτσι ζήτησε ένα πλήρες πρόγραμμα συνεργασίας για να μπορούν να συντονιστούν οι δραστηριότητες στους παραπάνω στόχους. Ο ΤΑΔΕ, λέει το όνομα, δουλεύει για να εκδώσει το βιβλίο «Ο δρόμος προς την ευτυχία» στα ελληνικά και έχει δρομολογήσει αυτό. Η γραμματέας του, μη υπουργού, θα ήθελε να εισάγει στα ελληνικά σχολεία την τεχνολογία μελέτης επίσης. 1878 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Καταλάβατε τι γίνεται. Βρέθηκε ένας καραγκιόζης, καραγκιόζης δηλαδή, διότι εγώ δεν έχω δει κανέναν ως την ώρα υπουργό παιδείας,
κανέναν υπουργό παιδείας. Την ώρα που πηγαίνει στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, βγάλετε το Εθνικής, βγάλετε και το Θρησκευμάτων, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, τώρα μη συζητάμε. Την ώρα που φτάνει εκεί, εκτός του Αποστόλου Κακλαμάνη. Μόνο ο Κακλαμάνης. Κανείς άλλος. Όταν πήγαινε, δεν πήγαινε στο κλεισάκι που είναι από κάτω να ανάψει ένα κερί και να κάνει ένα σταυρό. Έτσι για τα μάτια του κόσμου. Κανείς άλλος. Δεξιή, αριστερή και τρώει όλα τα κέρατα. Κανείς, λέω, εκτός του Κακλαμάνη. Και βρέθηκε λοιπόν αυτός ο Καραγκιόζης, ο οποίος πρέπει να βρεθεί, πρέπει να εντοπιστεί, διότι πρόκειται περί ενός, θα το πω ξεκάθαρα και εμένα δεν με φοβίζουν οι λέξεις. Μη σας φοβίζουν οι λέξεις, και είπα το ωραιότερο σλόγγαν το οποίο ακούσαμε στις τελευταίες εκλογές, είναι αυτό το οποίο είχε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αντεπίθεση, λαέ. Χρειάζονται αντεπίθεση. Τσακίστε τους. Τσακίστε τους όπου τους βρείτε. Δεν καχαμπαριάζουν διαφορετικά. Θα μας καταλύσουν. Θα μας λιώσουν. Θα περάσουν πάνω μας, το καταλαβαίνετε. Θα μας λιώσουν. Και βρέθηκε αυτός ο κύριος, εντός εισαγωγικών, του Υπουργείου Παιδείας, ο οποίος πρέπει να είναι καραγκιόζης, πρέπει να είναι μπινές στην ψυχή. Μπινές! Πρέπει να είναι αρχιπουστάρα στην ψυχή. Και ήρθε σε επαφή και ενδιαφέρθηκε και κάποια τσουρά από γραμματέας του. Δεν ξέρω ποια είναι αυτή η κυρία. Θα βρεθούν όμως όλα τα στοιχεία. Θα βρεθούν όλα τα στοιχεία. Διότι έχει κι άλλα στοιχεία ο Αγγελής. Ο εισαγγελέας Αγγελής έχει κι άλλα στοιχεία. Θα μάθουμε και αυτή την τζουράπο. Κάποια λογομούρα θα είναι από αυτές οι οποίες είναι ιδιαιτέρες των υπουργών και καβαλάνε τις καλάμες και νομίζουν ότι έχουν πιάσει τον Πάπα, και η οποία της άρεσε να εισαχθεί το μάθημα. Προσπάθειες εισαγωγής σαντεολογίας σε ιδιωτικά σχολεία. Από τα στοιχεία της δικογραφίας συνάγεται ότι έγινε προσπάθεια να εισαχθεί σαντεολογία στα ιδιωτικά σχολεία Ζηρίδη και Ελισαβέτιο. Αυτό συνάγεται από τον παριθμό τάδε έγγραφο του ΚΕΦΕ, 1990 έγγραφο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, σύμφωνα με το οποίο ο υπεύθυνος του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος Ηλίας Γρατσίας. Ο Ηλίας Γρατσίας, για να σας ενημερώσω, είναι ο δικηγόρος, ένα ασθενικό παιδάκι το οποίο είχε έρθει εδώ πέρα, το οποίο είχε αλλάξει 8.000 χρώματα όταν τον είχα εδώ στην τηλεόραση, μάλλον Λυκαβητό όταν είμαστε, και μου έλεγε, δεν είμαστε εμείς θρησκεία, δεν είμαστε θρησκεία, είμαστε, τι είσαστε, απλώς κέντρο φιλοσοφικών ερευνών, ασχολούμαι, ρε παιδάκι μου, είσαστε θρησκεία, δεν είσαστε θρησκεία. Για να το ομολογήσουν από ύστερα από 2 μήνες, ενώ στο εξωτερικό βεβαίως δικάζεται ως θρησκεία, παρουσιάζεται ως θρησκεία, ενεργούν ως θρησκεία, δραστηριοποιούνται ως θρησκεία αίρεσης βέβαια, και αυτός το αρνιότανε, φοβότανε να το πει. Και ύστερα από 2-3 μήνες, αφού ξεβρακωθήκανε σιγά σιγά, αφού βγάλανε όλα τα λέπια που έχουν απάνω τους, πνευματικά μέσα στο μυαλό τους, λέπια πνευματικά, ομολόγησαν όλοι τους επισήμως πλέον σε μια ταινία την οποία εδώ παρουσιάσαμε, ότι είμαστε η θρησκεία των θρησκειών. Πάνε όλες οι θρησκείες. Πάει και η Ορθοδοξία, πάει και ο Καθολικισμός, πάει και ο Προτεσταντισμός, πάνε ο Βουδισμός, πάει ο Μουσουλμανισμός, τίποτα. Αυτή είναι η θρησκεία των θρησκειών. Πήγε λοιπόν ο κ. Γρατσίας, στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης. Αγαπητέ κύριε, έγραψα ένα άρθρο σχετικά με τεχνολογία μελέτης πριν 2 μήνες σε μια εφημερίδα με τον τίτλο Εκπαιδευτική. Μόλις πριν μια εβδομάδα, 2 γενικοί διευθυντές 2 ιδιωτικών σχολείων της Ελλάδος, σχολές Ζηρίδη και Ελισαβέτιο, να απαντήσουν από τις σχολές Ζηρίδη και το Ελισαβέτιο, διότι οι ιδιωτικές σχολές δεν λειτουργούν μόνο για να κερδίζουν και να κάνουν κτίρια, θα μηνυθούν από γονείς, τόσο οι σχολές Ζηρίδη όσο και η Ελισαβέτιο σχολή θα μηνυθούν, επαναλαμβάνω, και διαβάσανε το άρθρο 2 διευθυντές και επισκέφτηκαν τον αξιωματούχο του ΚΕΦΕ στην Αναποστολή της Αθήνας και είπαν ότι διάβασαν το άρθρο και επέμεναν να εισαχθεί στα σχολεία τους στην τεχνολογία μελέτης. Να μας πούνε λοιπόν από το Ζηρίδη, το σχολείο, και το Ελισαβέτιο,
ποιοι είναι αυτοί οι δύο διευθυντές, να μάθουμε τα ονόματά τους. Δεν μπορούν οι Έλληνες να πληρώνουν ιδιωτικά σχολεία και δεν μπορούν τα ιδιωτικά αυτά σχολεία να έχουν διευθυντές οι οποίοι να μην καταλαβαίνουν σε ποια εποχή ζούμε, σε ποιο ναρκοπέδιο πορευόμεθα και τι μας περιμένει. Διότι αν είναι αφελείς ή δεν καταλαβαίνουν, δεν γνωρίζουν, είναι ανίκανοι να είναι διευθυντές σχολείων. Θα απαντήσει και ο Ζηρίδης από τη μια μεριά και οι άλλοι από το Ελισαβέτιο. Διαθαμηνηθούν. Θα πάνε, θα συρθούν στα δικαστήρια. Θα συρθούν στα δικαστήρια και εκεί θα πούνε, ας πούμε, το Δεσπότη Παναγιώτη. Δεν μπορούν να πηγαίνουν παιδιά εκεί πέρα να πληρώνουν οι ελληνικές οικογένειες και μάλιστα οι καλές ελληνικές οικογένειες των βορείων προαστίων ή και των νοτίων προαστίων. Δεν με ενδιαφέρει να σκάνε κάποια εκατομμύρια και να σηκώνονται διευθυντές. Διαβάσανε ένα άρθρο στην εκπαιδευτική και χωρίς καμία πονηράδα θέλουν να πάνε να δούνε στα σχολεία η τεχνολογία μελέτης. Ένα μικρό σεμινάριο θα οργανωθεί με σκοπό 40 καθηγητές τους να ενδιαφερθούν για τεχνολογία σπουδών. Θέλω να μάθω ποια πρέπει να είναι η κατάλληλη δρομολόγησή του ύστερα. Τα λέει ο Γρατσίας, σε αναφορά του. Θα γίνει σεμινάριο με 40 καθηγητάς, αλλά θέλω να μάθω ποια πρέπει να είναι η κατάλληλη δρομολόγησή τους ύστερα. Θα τους καλέσουμε εδώ, θα τους πούμε τα ωραία λόγια, τα ωραία τα χοντρά λόγια και τα όμορφα λόγια, γιατί αυτοί οι οποίοι θέλουν να κάνουν τσαπάτες προσφέρουν, ας πούμε, ωραία λόγια. Και μετά θέλω να με συμβουλεύσετε, λέει ο κύριος Γρατσίας, ο οποίος είχε κάνει και αναφορά εναντίον του πατέρα του και της μητέρας του. Κατήγγειλε τη μητέρα του και τον πατέρα του, δικηγόρος του ΚΕΦΕ, στέλεχος του ΚΕΦΕ, κατήγγειλε, εδώ είναι μέσα όλα. Κατήγγειλε ο Γρατσίας. Καταλάβατε τι σημαίνει να καταγγέλει σήμερα το παιδί? Έχετε μέσα στην οικογένειά σας εχθρούς, τα παιδιά σας αύριο το πρωί, αν ενταχθούν στο σύστημα. Και λέει εδώ, επαναλαμβάνω, αφού τους πάρει και αφού τους κάνει το σεμινάριο, να μάθουν ποια πρέπει να είναι η κατάλληλη δρομολογησή τους ύστερα. Τους κλείνουμε για τη θέση σπουδαστή και τους εκπαιδεύουμε στην αποστολή ΚΕΦΕ. Πρέπει ο διευθυντής του σχολείου να υπογράψει κάποιο συμβόλαιο. Μπορούν αυτοί να χρησιμοποιούν την τεχνολογία? Ελεύθερα και κάτω από ποιες περιστάσεις? Προσέξτε τώρα, εδώ μπαίνουμε και στα μυστικά. Τι είδους επιτήρηση πρέπει να έχουν? Πώς θα χρησιμοποιούν την τεχνολογία, δηλαδή τεχνολογία BSM στα σχολεία τους, ή απλώς θα την εφαρμόζουν όταν διδάσκουν? Καθώς βλέπεις, λέει ο κύριος Γρατσίας, είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει στην Ελλάδα κάτι τέτοιο και θα ήθελα να ξέρω τι να κάνω σε τέτοιες περιπτώσεις, ώστε η τεχνολογία μελέτης να εισαχθεί στα ελληνικά σχολεία και να εφαρμόζεται κατά γράμμα. Αν η τεχνολογία μελέτης εφαρμοστεί με καλά αποτελέσματα σε αυτά τα συγκεκριμένα σχολεία, θα υπάρχει μια σειρά άλλων σχολείων που θα ζητήσουν τεχνολογία μελέτης. Έτσι μπορεί να καταλάβεις πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη βοήθεια. Ηλίας, Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος. Έγγραφο 1990. Δηλαδή της αντιολογίας. Βέβαιο όμως είναι ότι για το σχολείο Ζηρίδη εκδόθηκε πρόγραμμα χειρισμού του διευθυντού του. Αυτό προκύπτει με το υπαρθμόν ημερομηνία 1494, αντίστοιχο γραφείο της Ελλάδος, αντιγραφή κατά λέξη, συνέχισε με το διευθυντή του σχολείου Ζηρίδη, ο οποίος προσφάτως άρχισε να εκπαιδεύεται στην τεχνολογία μελέτης, έτσι ώστε να εισαχθεί η τεχνολογία του σχολείου στο σχολείο που διευθύνει. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι αμέσως μετά την ιδεολογική προσέγγιση των ανηλίκων, αυτοί γίνονται ουσιαστικώς μέλη του ΚΕΦΕ, αφού πρώτα όμως πείσουν τους γονείς τους να υπογράψουν υπεύθυνες δηλώσεις του νόμου 1599-86, σύμφωνα με τις οποίες επιτρέπουν στα παιδιά τους να παρακολουθούν μαθήματα του ΚΕΦΕ. Έχουν δε αναφερθεί και κατασχεθεί 31 τέτοιες υπεύθυνες δηλώσεις. Τα μέχρι τώρα, λέει ο εισαγγελέας, αναφερθέντα αφορούν την πρώτη φάση προσεγγίσεως ατόμων στο ΚΕΦΕ. Χαρακτηριστικό της πρώτης αυτής φάσεως είναι ότι το ΚΕΦΕ αποβλέπει στην με κάθε τρόπο οικονομική εκμετάλλευση των ατόμων που εμπλέκονται στις διαδικασίες του.
Εντύπωση όμως προκαλεί και το είδος των ερωτήσεων στις οποίες υποβάλλονται στη συνέντευξη, με τα οποία προσέρχονται στο φερόμενο σωματείου αστικού κώδικα ΚΕΦΕ. Ενδεικτικώς αναφέρονται ερωτήσεις για σχέσεις με κυβερνητικούς παράγοντες. Φιλοσοφικό το ΚΕΦΕ, φιλοσοφικό. Σωματείο φιλοσοφικών ερευνών. Και σου λένε τι σχέσεις έχεις με κυβερνητικούς παράγοντες. Ξεψαγνίζουν, Μυστικές υπηρεσίες, για όνομα του Θεού. Αστυνομία, δημοσιογράφους, αρρώστιες που έχουν περάσει, ακόμη δε και για την ερωτική ζωή και δραστηριότητα. Πρέπει να σημειωθεί ότι από το τεστ Οξφόρδη των 200 δηλαδή ερωτήσεων, αλλά και την περίεργη συνέντευξη, τους παίρνει και μία συνέντευξη, τετατέτα ας πούμε, οι υπεύθυνοι του ΚΕΦΕ διαβλέπουν ότι ορισμένα από τα άτομα που πλησιάζουν ευρίσκονται ακριβώς στα όρια της λογικής. Προσέξτε, ευρίσκονται στα όρια της λογικής και υπάρχει κίνδυνος να προβούν σε αυτοκτονία. Γι' αυτό τους πείθουν να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1559 του 86, σύμφωνα με την οποία αντιγραφεί κατά λέξη «Στο παρελθόν, πολύ προτού γνωρίσω το ΚΕΦΕ, τη διανοητική και την σαϊντολογία, είχα κάνει συγκεκριμένες σκέψεις αυτοκτονίας. Δηλώνω ρητά ότι κανένα από τα μέλη του ΚΕΦΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την κατάσταση διανοητική, συναισθηματική, σωματική που βρίσκομαι ή θα βρίσκομαι στη ζωή μου. Κανένα στο ΚΕΦΕ δεν υποσχέθηκε οποιαδήποτε απαλλαγή από τις ιδέες αυτοκτονίας μου ή οποιασδήποτε άλλο είδους θεραπεία». Φύγε, φίλες, είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Είναι σοβαρά πράγματα και περιμένετε εσείς οι γονείς, ότι περιμένουμε όλοι οι γονείς τις αποφάσεις του αγγελέα. Δεχόμαστε να υπάρχει αυτός ο τραμπουκισμός, αυτός ο ρατσισμός, αυτός ο φασισμός, ο γκεμπελισμός, ο ναζισμός. Αυτοί οι αλήτες, πρέπει αλητών να ζούμε. Προσέξατε την υπεύθυνη δήλωση. Την υπεύθυνη δήλωση την προσέχετε, φίλοι και φίλες. Το ΚΕΦΕ, κανένα στο ΚΕΦΕ δεν μου υποσχέθηκε οποιαδήποτε απαλλαγή από τις ιδέες αυτοκτονίας μου ή οποιαδήποτε είδους θεραπεία. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό, φίλοι και φίλες? Σας ερωτώ, τι σημαίνει αυτό? Και προχωράμε. Υπάρχουν πλέον μετά από αυτό το τεστ, μετά από αυτές τις συνεντεύξεις, η δεύτερη φάση, ότι όσα μέλη του ΚΕΦ είναι ακόμη πιο ευκολόπιστα, υπογράφουν δηλώσεις περί δωρεάν παροχής εργασίας πενταετούς κατά κανόνα διάρκειας. Για 5 χρόνια θα δουλεύουν δωρεάν. Κατασχέθηκαν και βρίσκονται στη δικογραφία εκατοντάδες τέτοιες δηλώσεις. Ενδεικτικώς αναφέρονται τα ονόματα Γεωργίας Καλαφάτη, Ηλία Τσιγαρά, Στέλιου Μιστακίδη, Μαρίας Ρουφογάλη, Αλέκα Λαμπύρη, Αθανασίας Ξηδά και συνεχίζονται. Ακόμη δε και με ανηλίκους υπογράφουν τέτοιες δηλώσεις περί παροχής εθελοντικής εργασίας. Δουλεμπόριο δηλαδή, Δουλεμπόριο, τζάμπα, τζάμπα! Ενώ ταυτόχρονα πείθουν έναν γονέα του να τους υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι εγκρίνει την προσφορά εργασίας αυτής. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Αλέκου Παπατζίκου, ο οποίος το έτος 1985 σε ηλικία 17 ετών υπέγραψε σχετική ιδιωτική συμφωνία περί παροχής εθελοντικής εργασίας, ενώ η μητέρα του Ούρσουλα Παπατζίκου συμφωνεί, αντιγραφεί κατά λέξη, ότι ο γιος μου Αλέξανδρος Παπατζίκος, όπως προσφέρει εθελοντική παροχή υπηρεσιών προς το Κέντρο Εφημερημένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, που θα έχει ενοικιωθεί. Από τα στοιχεία δε της δικογραφίας προκύπτει ότι ο παραπάνω Αλέξανδρος Παπατζίκος εξελίχθηκε σε ηγετικό στέλεχος του ΚΕΦΕ. Όσα τα μέλη αυτά παρέχουν ολιγόωρη εργασία, όπως μα χάρη για την διανομή φυλαδίων του ΚΕΦΕ στους δρόμους ή ως μεταφραστές, δεν αμείβονται. Οι άλλοι, και συνεχίζουν, σας τα είπα στην προηγούμενη υποκουμπή, έχουν μισθούς 700.000, 620.000, 530.000 και δεν συμμαζεύεται. Κατά την τρίτη φάση είναι ότι υπάρχει
ειδική εκπαίδευση στην Κοπεχάγη. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Δώρας Αποστολοπούλου. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα, τα μέλη αυτά παρέχουν τις υπηρεσίες στο ΚΕΦΕ έναντι ασήμαντης αμοιβής. Κατά την τέταρτη φάση, τελευταία σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας, προς βελτίωση της θέσεώς των τα έχοντα καταστεί στελέχη πλέον του ΚΕΦΕ, αποστέλλονται στο Λος Άντζελες της Αμερικής, όπου είναι η έδρα της Παγκόσμιας Εκκλησίας της Σάιντολογίας, όπου επίσης εργάζονται χωρίς αμοιβή. Είναι χαρακτηριστικό ότι πριν την αναχώρησή των για το Λος Άντζελες υπογράφουν συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών για 1 δισεκατομμύρια χρόνια. Φύγε φίλε, τρελαθήκαμε. Δηλαδή εδώ πέρα τα πράγματα πρόκειται για κατάσταση φρικώδη. Υπογράφουν οι άνθρωποι συμβόλαιο με αυτές όλες τις χαμουρόκοτες εκεί μέσα. Χαμουρόκοτες, μόνο αυτή η έκφραση εκφράζεται, τους ανταποδίδει, αποδίδει την πραγματική της εικόνα. Χαμουρόκοτες, σχέτες, ας πούμε. 5 παιδάκια, 5 αφελείς και υπογράφουν συμβόλαιο παροχής υπηρεσιών για 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Μα είμαστε καλά. Είμαστε στα καλά μας. Το ακούτε σωστά. Σας το διαβάζω. Ο εισαγγελέας τα λέει. Δεν τα λέω εγώ. Εγώ είπα μόνο ότι είναι χαμουρόκοτες. Και θέλω, εάν έχουν κότσα, να με μηνύσουνε. Ότι σ' είπα χαμουρόκοτες. Ή ότι τους κάνω πόλεμο. Να μην απειλούν μόνο στο τηλέφωνο. Όσοι με απειλούν, να έρθουν στο δικαστήριο. Να μαζευτεί και 5.000 κόσμος και να δούμε πώς θα φύγουν από εκεί. Να δούμε πώς θα είναι τα κατεβασμένα τα κεφάλια τους κάτω από την τροπή που θα ακούσουν όλα αυτά μέσα σε μια αίθουσα δικαστηρίου. Γιατί υπάρχουν δικαστές της Αθήνας. Υπάρχουν ακόμη δικαστές της Αθήνας. Υπογράφουν λοιπόν συμβόλαιο πριν φύγουν για το Λος Άντζελες. Συμβόλαιο εντός αγωγικών είναι παροχής υπηρεσιών για 1 δισεκατομμύριο χρόνια. Βλέπε σχετικά συμβόλαια στην οικογραφία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μανώλη Γρηγοράκη, ο οποίος στάθηκε από το ΚΕΦΕ στο Λος Άντζελες, όπου παρέμενε εργαζόμενος χωρίς αμοιβή για 3 περίπου χρόνια. Στη συνέχεια όμως τον έστειλαν πίσω, ύστερα από την έντονη αντίδραση των γονέων του, για να μην υπάρξει κίνδυνος για το ΚΕΦΕ. Το γεγονός αυτό σαφέστατα συνάγεται από τον αριθμό εγγράφων που εξήλθε από τον σκληρό δίσκο των ηλεκτρονικών υπολογιστών του ΚΕΦΕ. Χαρακτηριστικό της τρίτης και τέταρτης φάσεως είναι ότι το ΚΕΦΕ στρατολογεί, ο όρος αυτός μεταφέρεται αυτούσια από έγγραφο του ΚΕΦΕ, μέλη του τα οποία αποστέλλει στα αντίστοιχα κέντρα σαϊντολογίας εξωτερικού, Δανία, Αμερική, όπου εργάζονται χωρίς αμοιβή, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω. Φίλοι και φίλες, τέλειωσε ο χρόνος για απόψε. Θα μπορούσαμε να είχαμε κι εμείς συμβιβαστεί όπως συμβάστηκαν πάρα πολύ με το ΚΕΦΕ. Πάρα πολύ. Και αυτή τη στιγμή υπάρχουν στο ΚΕΦΕ άνθρωποι και από τη Βουλή και από παράγοντες εκκλησίας και από τους εκπαιδευτικούς και θα ακούσετε παρακάτω τρανές περιπτώσεις, ακόμα και εισαγγελείς, έτσι λέει ο κύριος Αγγελής. Κάθε τόσο βρίσκουμε στα αυτοκίνητά μας και ένα φυλάδιο απάνω στο Port Bridge. Βρίσκουμε κάτω από τις πόρτες μας. Και μεν στο Παμπρίζ τα πετάμε, όσοι ξέρουμε. Στις πόρτες όμως πέφτουνε στα παιδιά, τα παίρνει κάποιος άλλος και βλέπει κάποιες διεξόδους. Η αμαρτία είναι γλυκιά, ξέρουμε όλοι.
περπατήσαμε όλοι σε κάποια μονοπάτια τα οποία δεν ήταν σωστά. Και όποιος πει ότι δεν περπάτησε, λέει ψέματα. Ήρθε η ώρα να πολεμήσουμε πλέον αυτές τις καταστάσεις, γιατί το ΚΕΦΕ αποτελεί εθνικό κίνδυνο. Όπως θα συνεχίσουμε και αύριο και θα ακούσετε και άλλα περίεργα πράγματα, βλέπετε συμβόλαια για ένα δισεκατομμύριο χρόνια, βλέπετε ότι γίνεται μια επιλογή προσώπων μειωμένης αντιλήψεως, βλέπετε ότι υπάρχουν μισθοί 700.000 και 800.000, αλλά υπάρχουν και εργασίες χωρίς να πληρώνει κανείς, ούτε να πληρώνεται ούτε από μια πεντάρα και τόσα άλλα πράγματα. Και ευτυχώς από τη μια μεριά που βρεθήκαμε εμείς και κάποιοι γονείς που είπαν όχι. Και από την άλλη πλευρά που βρέθηκε, επαναλαμβάνω, θα τη λέω πάντα αυτή τη λέξη, ο ήρωας εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής. Αυτό το λεβεντόπεδο για να μπορέσει να ορθώσει το αναστημά του, να υψώσει τη φωνή του και να γράψει όλη την αλήθεια, την αληθινή αλήθεια. Γιατί στον τόπο τούτο, για το ΚΕΦΕ, η αληθινή αλήθεια κρύβεται από όσους θα έπρεπε όχι μόνο να περιμένουν εδώ και χρόνια τον Αγγελή, αλλά θα έπρεπε να είχαν δράσει όπως θέλετε, δικτατορικά, χουντικά, στρατιωτικά, πραξικοπηματικά εναντίον αυτής της οργανώσεως και να τους είχαν στείλει αυτούς όλους ή στις φυλακές ή κάπου αλλού, στα σπίτια τους. Το ΚΕΦΕ είναι επικίνδυνη οργάνωση. Το ΚΕΦΕ είναι μια επικίνδυνη οργάνωση για τα παιδιά σας, για τα παιδιά μας. Το ΚΕΦΕ είναι μια οργάνωση θανάτου, ψυχικού θανάτου. Προσπαθήστε, ακολουθήστε το σλόγγαν, όσο και να το δανειστούμε, δεν πειράζει. Ελληνικές λέξεις είναι. Αντεπίθεση. Αντεπίθεση, λαέ. Γιατί κινδυνεύουμε. Αύριο το βράδυ, 9:50, πάλι μαζί. Γεια σας. Επειδή η Εκκλησία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33.